Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες εν όψη του δεύτερου γύρου των εκλογών της Κυριακής. Κώστας Πελετήδης και Κώστας Βόλης επιδιώκουν ο καθένας για δικό του λογαριασμό τη στήριξη των ψηφοφόρων των υπολείπων παρατάξεων. Η Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της έχει βάλει στο φουλ τις μηχανές για την ανατροπή του αποτελέσματος του πρώτου γύρου. Εβδομάδα διεργασιών για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Βόλης θα επιδιώξει να επικρατήσει έναντι του Κώστα Πελετήδη. Το γεγονός ότι το 60% των πολιτών δεν στήριξε την παράταξη του νυν δημάρχου εκτιμάται ως μια σημαντική παράμετρος που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Από εδώ και πέρα απευθυνόμαστε στην κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία είναι αυτή που θα αποφασίσει ποιον δήμαρχο θέλει την Κυριακή. Άλλωστε η κοινωνία είναι αυτή που το 60% των πολιτών την Κυριακή που μας πέρασε αποδοκίμασαν την νυν δημοτική αρχή. Εγώ θέλω απλά να πω στον κόσμο να προσέλθει την Κυριακή στην κάλπη, να προσέλθει με την ψήφο του να δώσει στην Πάτρα μια νέα προοπτική, να δώσει στην Πάτρα για τις επόμενες γενιές πραγματικά την θέση που της αξίζει. Ο Πέτρος Ψωμάς επισήμως τάσεται υπέρ της στήριξης του Κώστας Βόλη στον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, μεγάλο ζητούμενο είναι εάν τελικά τα μέλη και στελέχη του Σπιράλ θα υπακούσουν στην προτροπή. Οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά σέβομαι τον αγώνα που έκαναν και θέλω να τους συγχαρώ για αυτόν τον πολιτισμένο αγώνα όλους ανεξαιρέτως, από εκεί και πέρα, όταν αυτοί οι άνθρωποι επί 4 χρόνια, μιας και ήμουν και εγώ μέλος του αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, έκαναν μια σφοδρή αντιπολίτευση απέναντι στον κύριο Πελετήδη, διότι γινόντουσαν πράγματα που αυτούς δεν τους εξέφραζαν, πράγματα τα οποία κρατάνε την πόλη στάσιμη, πράγματα τα οποία δεν δίνουν προοπτική στην πόλη. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην πάρουν θέση αυτή τη βδομάδα, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην μπουν στον κόσμο την άποψή τους. Οφείλουν να καταθέσει ο καθένας την άποψή του. Για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι τώρα η ευκαιρία ακομμάτιστα να αποφασίσουν οι ψηφοφόροι την αλλαγή σελίδας στο Δήμο Πατρέων. Το αν θα τα καταφέρουν θα φανεί την Κυριακή. Μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία όλοι οι πατρινοί να σκεφτούμε το μέλλον της πόλης μας, το μέλλον των παιδιών μας και να αποφασίσουμε χωρίς κόμματα, χωρίς χρώματα, παρά μόνο για το συμφέρον της πόλης. Εγώ θέλω να θέσω όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και τους αρχηγούς των παρατάξεων, πρώτων ευθυνών τους. Νομίζω καταρχάς να δώσω τα εύσημα γιατί έμαθα ότι ο Πέτρος ο Ψωμάς ήδη έχει κάνει δημόσια δήλωση στηρίζοντας την υποψηφιότητα του κυρίου Βόλη στη δεύτερη Κυριακή. Ελπίζω το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και ο κύριος Αϊβαλής, διότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η απόφαση αυτή θα δείξει με τι χρώματα θα γράψει η ιστορία της Πάτρας όλους μας. Ωστόσο, κατά πόσο είναι εύκολο το μήνυμα των συνδυασμών, να στηριχθεί δηλαδή ο Κώστας Βόλης στις κάλπες, να ακολουθεί και από τους ψηφοφόρους και υποστηρικτές του κόμματος? Οι ψηφοφόροι δεν είναι πρόβατα, αλλά οι πολιτικοί άνδρες και δι' οι αρχηγοί των πολιτικών παρατάξεων οφείλουν να σταθούν πρώτων ευθυνών τους. Δεν ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι αυτό που θα πει ο πολιτικός αρχηγός μιας παράταξης θα το κάνει όν και καλά ο ψηφοφόρος. Δεν είναι πρόβατα, είναι άνθρωποι. Αλλά εμείς οφείλουμε να δώσουμε αυτό το στίγμα, αν αγαπάμε την πόλη μας. Η Νέα Δημοκρατία πάντως είχε ζητήσει την περασμένη άνοιξη σε δημόσια συνάντηση των επικεφαλής των τοπικών παρατάξεων τη στήριξη του δεύτερου υποψηφίου ανεξαρτήτου κόμματος στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Μπορεί άραγε αυτό να γίνει πράξη τώρα? Εγώ είπα σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε με τους συναδέλφους μου, τόσο του Πασόκ Κινάλ όσο και με του ΣΥΡΙΖΑ, είπα αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι όταν ζούμε 4 χρόνια από την Δημοτική Αρχή Πελετήδη και ζούμε αυτά που ζούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι συμφωνούμε ότι δεν μας αξίζει αυτή η Πάτρα που έχουμε σήμερα, δεν μας αρέσει αυτή η Πάτρα που έχουμε σήμερα. Όποιος είχα πει τότε θα είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι οφείλουμε όλοι να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο ώστε να δώσουμε μια νέα προοπτική στην πόλη μας. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή σαν κομματικό όργανο, μιλάω σαν ένας πολίτης από τους χιλιάδες πολίτες της πόλης μας. Πάντως, στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί ικανοποίηση για τις επιδόσεις του κόμματος στο αυτοδιοικητικό πεδίο. Στην περιφέρεια καταγράφηκε η επικράτηση του Νεκτάριου Φαρμάκη και στον Δήμο εκτιμούν τα στελέχη ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή.
Ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία καταρχάς δεν έδωσε χρήματα σε κανέναν πλην των τριών μεγάλων δήμων, σε κανέναν άλλο δήμο. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία στο μεγαλύτερο κομμάτι της εκπροσωπείται από την παράταξη του Κωνσταντίνου Σβόλη, γι' αυτό και όλοι τουλάχιστον περισσότεροι οι νεοδημοκράτες βρισκόμαστε εκεί. Αλλά ξαναλέω, δεν υπάρχουν χρήματα. Σε επίπεδο περιφερειακό η Νέα Δημοκρατία σάρωσε. Τελικά η Πάτρα μετά τις εθνικές εκλογές μπορεί να βαφτεί γαλάζια και στις αυτοδιοικητικές. Η Νέα Δημοκρατία σάρωσε σε επίπεδο εκλογών και στις βουλευτικές και στις περιφερειακές. Οι δημοτικές είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν εδόθησαν χρήματα. Παρά τα αυτά είμαστε στο δεύτερο γύρο και αξιώνουμε την Δημαρχία της Πάτρας. Αυτό τα λέει όλα. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια του δελτίου μας για τις στηρίξεις, τις διεργασίες και όλες τις συζητήσεις εν ώψη του δεύτερου γύρου των εκλογών. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί συνεχίζονται οι συζητήσεις και ο προβληματισμός για το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, είναι μαζί μας, βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Καρόνια. Το σχόλιο σας για το εκλογικό αποτέλεσμα και από ό,τι φαίνεται ήταν άστοχες οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε περιφέρεια της Ελλάδας όσο και στον Δήμο της Πάτρας. Εγώ θα έλεγα δεν ήταν άστοχες, για να μην αδικήσω και τους επικεφαλής και τους ανθρώπους των συνδυασμών και της περιφέρειας και του Δήμου που έτρεξαν πάρα πολύ. Φάνηκε αυτή η επιχρόνια αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει αυτοδιοικητικά σχήματα που να έχουν διάρκεια. Οι αλλαγές προσώπων, όλα αυτά μας τύχησαν. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, η απόφαση ήταν οριακά την τελευταία στιγμή. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Καρπέτα για τον αγώνα που έκανε και όλους τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, στο συνδυασμό του. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές συζητήσεις μέχρι τελευταία στιγμή να συνεργαστούμε, δεν θέλησε τη συνεργασία, θέλησε να κατεβεί αυτόνομα για να καταγράψουμε τελικά και οι δύο χώροι και οι δύο συνδυασμοί μία διαφορά ενός 100% μεταξύ τους, σαν η αντιπαλότητα να ήταν μέσα στον προοδευτικό χώρο και όχι απέναντι στο κύριο Φαρμάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φάνηκε στις εκλογές. Δεν δημιουργήθηκε δυναμική και είχε τα αποτελέσματα που είχε. Δεν θα δικήσω όμως τα πρόσωπα. Για τον κύριο Αϊβαρή που έδωσε ένα... Δεν αδικούμε τα πρόσωπα. Κυρία, δεν αδικούμε τα πρόσωπα. Όχι, το λέω για μένα όπως κάνω την ανάλυση μου. Εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε. Και σας ακούμε. Δεν αδικούμε, λέω, τα πρόσωπα. Όχι, ναι, εσείς λέω καλά κάνετε και το θέτετε. Εγώ οφείλω... Μπορούσαν, αλλά ξέρετε, εγώ θέλω να μείνω λίγο στην αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο τώρα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, αλλά και από το παρελθόν, να δημιουργήσει αυτοδιοικητικά σχήματα, αυτοδιοικητικά στελέχη, γιατί και οι δύο επιλογές, και για την περιφέρεια και για τον Δήμο, ήταν άτομα που προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό, και έχετε δίκιο, κυρία Καρούνια, το είπα και εγώ στην αρχή, έχουμε μία δυναμία, ήταν ο χώρος αυτοδιοικητικός, είχε καταληφθεί, μέσα σε εισαγωγικά το καταληφθεί, μην παρεξηγηθώ, είχε μία τεράστια διείσδυση το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λιγότερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατόρθωσε αυτά τα χρόνια να φτιάξει ρίζες και γύρωση και αυτοδιοικητικά σχήματα, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως μέσα στην Αττική, σε δήμους, και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά εκεί που υπάρχει διάρκεια. Αν δεν υπάρχει διάρκεια στην αυτοδιοίκηση, μετά αναζητούμε ευθύνες στα πρόσωπα. Δεν είναι τα πρόσωπα, είναι αυτό, και ειδικά την τελευταία περίοδο και μετά το άσχημο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, που βάρινε πολύ και στα αυτοδιοικητικά σχήματα. Από εδώ και στο εξής τώρα, κύριε Αναγνωστοπούλου, έχουμε και μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει η παράταξη του κυρίου
Αϊβαλή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ό,τι μήνυμα κι αν δώσει ένα κόμμα, ένα πρόσωπο, δεν ξέρουμε αν αυτό μπορεί να φτάσει και να επηρεάσει τον εκλογικό σώμα. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχάς η πρωτοβουλία είναι στο συνδυασμό του κυρίου Αϊβαλή. Αυτοί θα συνεδριάσουν, αυτοί θα αποφασίσουν για το τι θα κάνουν και ο κύριος Αϊβαλής, τι θα δημοσιοποιήσει, τι γραμμή, αν μου επιτρέπετε, θα δώσει. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, είναι άλλο πράγμα, ξεχωριστό. Εμείς είπαμε από την Κυριακή το βράδυ ότι στηρίζουμε προοδευτικά σχήματα και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα, κυρίως τη Θεσσαλία, που παίζεται η εκλογή, η διαδικασία ανάμεσα στον κύριο Αγοραστό και στον κύριο Κουρέτα, τον δικό μας κύριο Κουρέτα, που εκεί στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και είναι μια μεγάλη μάχη. Θα υποστηρίξουμε ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτικά σχήματα. Σε ό,τι αφορά την Πάτρα, αύριο έχουμε συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, γι' αυτό θα μιλήσω μόνο για μένα, σε ό,τι με αφορά, ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέω ότι δεξιό υποψήφιο που υποστηρίζεται από τη δεξιά, δεν μπορώ να ψηφίσω. Την ίδια παρά ώρα το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δώσει άλλη γραμμή, λευκό ή άκυρο, όπου δεν υπάρχει υποψήφιος της λαϊκής συσπήρωσης. Και θα ήθελε ένα σχόλιο και για αυτήν την τοποθέτηση, κυρία Αναγνωστοπούλου. Εγώ την θεωρώ άδικη και με πολιτική αξία όσοι μπορεί να αποδώσει κανείς, όπως μπορεί να την κρίνει αυτή την πολιτική αξία. Δεν μπορεί το ΚΚΕ να καλεί τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν τους υποψήφιους της λαϊκής συσπήρωσης όπως τον κύριο Πελετίδη στην Πάτρα και συγχρόνως να μην δίνει τη στήριξή του πουθενά. Δηλαδή, ας πούμε, και φέρνω πάλι το ίδιο παράδειγμα, στη Θεσσαλία η αποχή θα ευνοήσει τον κύριο Αγοραστό της Δέας Δημοκρατίας με ό,τι είδαμε στη Θεσσαλία με τις πλημμύρες κλπ. Αυτό θέλει το ΚΚΕ. Δεν ξέρω. Θεωρεί ότι είναι ίδιας αξίας πολιτικής και αυτοδιοικητικής το να βγει ο Αγοραστός ή ένας άλλος άνθρωπος, ο κύριος Κουρέτας. Είναι δικό του θέμα. Δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ σας είπα σε ό,τι με αφορά, υποψήφιο με χρήσμα της δεξιάς, γιατί είπε ο κύριος Φωτήλας ότι δεν έχει χρήσμα. Βεβαίως και έχει χρήσμα ο κύριος Βόλης, βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία τον στηρίζει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ανεπίσημη στήριξη, χρήσμα δεν έχει, χρήσμα με την έννοια του χρήσματος δεν έχει δοθεί. Υπάρχει όμως όντως η στήριξη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στην παράταξη του κυρίου Σβόλη. Τώρα κυρία Αναγνωστοπούλου, τα αποτελέσματα αυτά σίγουρα προκαλούν προβληματισμό για τον, ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως προκαλούν προβληματισμό. Ήδη το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, προκαλεί το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών και βέβαια οι αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς να βαραίνουν τη νέα ηγεσία, γιατί η νέα ηγεσία δεν πρόλαβε να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά το ΣΥΡΙΖΑ γενικώς ως κόμμα τον βαραίνει με την έννοια ότι πρέπει να δει και στην αυτοδιοίκηση ένα πρόγραμμα το οποίο θα τον γιώνει, μια ανασυγκρότηση που θα τον γιώνει στην κοινωνία και να βγάλουμε αυτό που πρέπει να είναι η αυτοδιοίκηση, γιατί θέλει ολόκληρη συζήτηση πια τι πρέπει να είναι η αυτοδιοίκηση. Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο. Να σε ευχαριστήσω, κυρία Αναγνωστοπούλου, για αυτή εγώ, την συζήτηση. Εγώ, κυρία Καρούνια. Καλή σας συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με την καταμέτρηση. Μάχη με το χρόνο δίνουν την καταμέτρηση των Σταυρών. Μάχη με το χρόνο, λοιπόν, δίνουν οι υπάλληλοι των δικαστικών υπηρεσιών της Πάτρας, προκειμένου να γίνει τελική ανάρτηση των αποτελεσμάτων των υποψηφίων. Εκτιμάται ότι μέχρι αργά το βράδυ σήμερα ή αύριο το πρωί θα έχουν τυχοκολληθεί τελικοί πίνακες στο πρωτοδίκαιο της Πάτρας
Πρόκειται πάντως για τις δυσκολότερες εκλογές που έχουν καταγραφεί λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων, κάτι που δυσχεραίνει υπέρμετρα την τελική επιλογή. Να προχωρήσουν στην τελική ανάρτηση των αποτελεσμάτων σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, επιδιώκουν από το βράδυ της Κυριακής οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η μάχη των συνεργείων με τον χρόνο είναι αδυσόπιτη και εκτιμάται ότι σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί θα έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν την ανάρτηση. Έχουμε δημιουργήσει όλα τα συνεργεία και για τις περιφερειακές και για τις δημοτικές. Όλα τα παιδιά έχουν πάρει τους σάκους στα γραφεία και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω αν όλα πάνε καλά και δεν δούμε κάποια σοβαρά λάθη στα βιβλία, αν δεν τα έχουν συμπληρώσει δηλαδή κάποιοι, μέχρι το βράδυ θα αναρτήσουμε τα αποτελέσματα. Διαφορετικά θα προσπαθήσουμε το αργότερο αύριο το πρωί. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι το βράδυ να κάνουμε την ανάρτηση. Πόσο εύκολη είναι όλη αυτή η διαδικασία γενικότερα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα ψηφοδέλτια, δεν είναι? Έχουμε ξεκινήσει από τις 7 η ώρα το πρωί. Εμείς κάνουμε έλεγχο στα βιβλία και τα περνάμε στον υπολογιστή να δούμε αν είναι σωστά. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές που πέρασαν ήταν από τις δυσκολότερες που έχουν καταγραφεί μέχρι και σήμερα. Ο λόγος είναι ο μεγάλος αριθμός των υποψηφίων. Τα ψηφοδέλτια με δυσκολία μάλιστα μπορούσαν να περάσουν από τη σχισμή της κάλπης λόγω του πάχους. Από την εμπειρία μου ήταν από τις πιο δύσκολες διαδικασίες. Ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα ψηφοδέλτια, μεγάλος όγκος των υποψηφίων και χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να φανταστείτε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι δικηγόροι βέβαια τελειώσαμε 6-7 η ώρα το πρωί. Επίπονη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν επίπονη δυστυχώς. Αυτή τη φορά είχαμε πάρα πολλούς υποψήφιους. Μετά την διαδικασία της ανάρτησης θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις των υποψηφίων, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι έχουν λάβει μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που τελικά καταγράφονται. Σε αυτή την περίπτωση η τελική κατάταξη θα πάρει αρκετά μεγάλο διάστημα. Από τη στιγμή που θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα από το πρωτοδικείο, μπορεί και για 5 μέρες μπορούν οι υποψήφοι που θέλουν να κάνουν ένσταση για κάποιο λόγο και να επανακαταμετρηθούν να υποβάλουν την ένστασή τους. Από το απόγευμα ή αύριο το πρωί μπορούν να κάνουν την ένσταση από τη στιγμή που θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα. Φέτος επίσης για πρώτη φορά τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών πήραν αμοιβή. Η δέσπιση του ποσού των 40 ευρώ λειτουργήσε καταλυτικά στο να εμφανιστούν τα μέλη στα εκλογικά τμήματα. Από ό,τι άκουσα από πάρα πολλούς, ήρθαν πάρα πολλές εφορευτικές επιτροπές και δεν άκουσα να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Οπότε ήταν ένα κίνητρο και το οικονομικό κομμάτι. Και εγώ στο τμήμα που ήμουν ήρθαν 3 εφορευτικές επιτροπές. Ήρθαν 3 παιδιά. Που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έρχονταν. Δεν ξέρω, αλλά ήταν ένα κίνητρο, όντως ήταν ένα κίνητρο. Πάμε να δούμε τώρα τι πληροφορίες έχουμε σε σχέση με την σταυροδοσία. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλώς μαθαίνουμε ότι γίνεται πραγματικά μία μάχη μεταξύ υποψηφίων για τις πρώτες θέσεις. Ναι, στην περιφέρεια. Περιφέρεια, γιατί εκεί έχουμε ανταγωνισμό μεγάλο. Ειδικά στο συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη στην Αχαΐα, αλλά και σε άλλους συνδυασμούς. Για παράδειγμα, στο συνδυασμό του Κώστα του Καρπέτα, θα τα δούμε. Με ανεπίσημες πληροφορίες, να σου πω ότι φαίνεται να έχει κλειδώσει η κατανομή των εδρών ανάμεσα στις παρατάξεις. Με βάση την υπάρχουσα καταμέτρηση, έχει προχωρήσει πάρα πολύ, πάνω από 85% από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε, μάλλον αύριο θα μάθουμε και τους σταυρούς προτίμησης για την περιφέρεια. Να σου πω ότι για τον συνδυασμό του Νεκτάριου Φαρμάκη η κατανομή είναι 12 έδρες για την Αχαΐα, 8 για την Ετωλοκανανία και 7 για την Ηλία. Για του Σπύρους και Δαρέση 3 στην Αχαΐα, 2 στην Ετωλοκανανία και 2 στην Ηλία. Για τον Κώστα Καρπέτα 2-2-2 σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Και για τον Σωτήρη Παρίση 2 για την Αχαΐα, 2 για την Ετωλοκανανία και 1 έδρα για την Ηλία. Τώρα, γίνεται ένας ανταγωνισμός μεγάλος στις τελευταίες ώρες στο ψηφοδέλτιο Φαρμάκη. Να σου πω ότι μεταξύ των δύο πρώτων, του Χαράλα Μπονάνου δηλαδή και της Γεωργίας Ντάτσικας, η διαφορά είναι γύρω στα 400 ψηφοδέλτια. Ήταν μάλλον, γιατί συνεχίζεται όπως είπαμε η καταμέτρηση. Ακολουθεί και πάλι σε μικρή απόσταση, με μικρή διαφορά. Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Να σου δώσω καταλάβει τελευταία καταμέτρηση 10.479 για τον Μπονάνο. Για την Τάτσικα 9.773 και για τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο από κάτω ακριβώς από την κυρία Τάτσικα 8.772, δηλαδή 300 ψηφοδέλτια διαφορά.
ο διαγωνισμός που υπάρχει. Επίσης έχουμε το Φωκίωνα Ζαΐμι στα 8.500-8.600 ψηφοδέλτια περίπου και ακολουθούν με μια διαφορά γύρω στα 300-400 ψηφοδέλτια υπόλοιποι. Εκεί είναι μια ασφαλής διαφορά. Ναι, θα λέγαμε ότι μεταξύ τους έχει κλειδώσει η διαφορά. Έχουμε τον Ανδρέα Τοφίλια, τον Άννα Μαστοράκου, τον Παναγιώτη Σακελαρόπουλο, τον Χρήστο Μπούνια, τον Αριστίδη Τηλιγάδη, τον Τάκη τον Παπαδόπουλο, τον Λυκούργο Σταυρουλόπουλο και τον Γιώργο Βελισάρη. Αυτή είναι η δωδεκάδα που σχηματίζεται για την Αχαΐα. Και να σου πω ότι από τον συνδυασμό του Σπύρου του Σχεδαράση έχουμε στην πρώτη προηγείτο μάλλον ο Μάκης Οφεσιάν, ο Θεοφάνης Αδαμόπουλος και η Χαρίκλια Γεωργακοπούλου ήταν η πρώτη τριάδα στη τελευταία καταμέτρηση και στο συνδυασμό του Κώστα του Καρπέτα εδώ είχαμε πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, μιλάμε για δεκάδες ψηφοδέλτια, οι διαφορές μεταξύ τους, ο Νίκος Κοτρονιάς, ο Δημήτρης Κωστακιώτης και ο Ανδρέας Τζουραμάνης. Ακολουθούν και επίσης με πολύ μικρή διαφορά και άλλοι σύμβουλοι υποψήφοι από πίσω. Και για τον Σωτήρη Παρίσι έχουμε τον Αθανάσιο Μελά στην πρώτη τριάδα, τη Χριστίνα Παναγωγιανοπούλου και τον Δημήτρη Μαρμούτα, τον πρόεδρο του Εργατικού Μάλιστα. Κέντρου Πάτρας. Αυτή είναι η σειρά στην η κατάταξη για την σειρά στην Αχαΐα. Έντονο το ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνουμε. Βουλευτικά γραφεία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση κινητοποιήθηκαν ενεργά. Προφανώς το κάθε βουλευτικό γραφείο για τους δικούς του λόγους θέλει να έχει τους ανθρώπους του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα και αντιθέτως ακούγεται το αντίθετο για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δηλαδή, θα έλεγα ότι υπάρχουν γκρίνιες ναι. Και λέγεται ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν βοήθησαν τόσο σε Δήμο όσο και σε περιφέρεια. Ναι, κυρίως στην περιφέρεια ακούγεται αυτό. Εκεί όπου, ναι, και στην περιφέρεια ακούγαμε αυτό το παράπονο, εκεί όπου ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε με υποψήφιο τον Κώστα Καρπέτα, προέρχεται να θυμίσουμε από την παλιά παράταξη Κατσιφάρα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ακριβώς που ανέφερες εσύ με την κυρία Αναγνωστοπούλου νωρίτερα, την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει τα δικά του αμιγώς κομματικά στελέχη σε αυτές τις εκλογές. Διατυπώνονται από πασοκογενείς στα social media αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, παράπονα και μπηχτές, θα το θέταμε έτσι ομά, για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν στήριξαν την υποψηφιότητα Καρπέτα, όπως θα έπρεπε τουλάχιστον. Και σίγουρα έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαβούλευση, αυτή η διαμάχη, αυτή η κόντρα στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο μετά τις, αφόσον ολοκληρωθούν οι εκλογές και δούμε όλη τη σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα δούμε αύριο, ίσως λοιπόν έχουμε κάποια πιο ασφαλή αποτελέσματα αν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση από το πρωτοδικείο. Τώρα, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, άστοχες εκ του αποτελέσματος κρίνονται οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ σε περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμο Πατρέων, καθώς οι παρατάξεις που στήριξε με επικεφαλής προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ κατέλαβαν την τρίτη θέση. Μάλιστα, γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφεραν καν να εκλεγούν. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο να μιλήσουμε για αυτές τις επιλογές αλλά και για το κλίμα, Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και για το κλίμα που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον στις παρατάξεις που στηρίχθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική αστοχία του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεγράφει μόνο στην Πάτρα και κατ' επέκταση στην Δυτική Ελλάδα, στην περιφέρεια, απ' άκρου εις άκρον της επικράτειας. Η ΙΤΑ, ουσιαστικά η ΙΤΑ που συνέβη, που έλαβε χώρα τόσο στην Πάτρα όσο και στην περιφέρεια, η τρίτη θέση, δεν λέει, δεν διηγείται πολλά πράγματα όσο το γεγονός ότι στο τέλος της μέρας, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης της 8ης Οκτωβρίου, συνέβη το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υφίσταται πουθενά. Πρόσωπα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτά το ψηφοδέλτιο του Βασίλια Ιβαλή στο Δήμο Πατρέων και αρχίζεις να βλέπεις ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ μετά την 5η, 6η, 10η θέση. Ιστορικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που σηματοδοτούσαν καταστάσεις όπως ο Ηλίας Γρηγόρης, επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος, πρωτοκλασσάτος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην επικεφαλής δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Πάτρας, δεν εξελέγει. Μάλιστα βρίσκεται στη μέση και κάτω. Δηλαδή αυτό
τι συνιστά, εξαφάνιση, πλήρη εξαφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ίδιο άκρες μέσες συμβαίνει και στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια φυσικά εκεί η ήττα είναι αμιγώς πολιτική, αμιγώς κομματική, όταν ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας δεν παίρνει μόνο όλα τα ποσοστά του κόμματός του, αλλά ξεσαλώνει και φτάνει κοντά στο 60%, δηλαδή ψηφίζεται από όλη την κοινωνία. Εκεί έχουν άπαντες πρόβλημα, πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, όταν σε τρεις νομούς έχει μηδενικό αποτύπωμα στην περιφέρεια. Γιατί μηδενικό, σε ποιο ψηφοδέλτιο είναι και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποια είναι τα στελέχη του, αν θα εκλέξει έναν μισό περιφερειακό σύμβουλο υπό τις οδηγίες ενός Πασόκου που είναι επικεφαλής. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνον το μικρό του αποτύπωμα, την όποια ρίζα είχε βάλει τα τελευταία χρόνια, την ξερίζωσε. Πάντως η κυρία Νακουστοπούλου είπε ότι δεν κατάφερε να βάλει ρίζες. Δεν κατάφερε, αλλά είχε ένα μικρό αποτύπωμα. Όλο. Στο Δήμο της Πάτρας μπορεί να μην πήγε καλά το 19 ο Γιώργος Ρόρος, αλλά έλεγε, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ έχει εν πάση περιπτώσει 6,5%, έχει και δύο ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς δημοτικούς συμβούλους, τώρα πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάς τριγύρω και δεν βλέπεις, όχι παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι λοιπόν και ποια είναι η αντίδραση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από αυτές τις συνθήκες τώρα, Δημήτρη? Άμετρη γκρίνια, μια γκρίνια η οποία δεν μπορεί να μεταφραστεί πολιτικά, δοθέντως ότι έχουν και σοκοματικά προβλήματα όλοι αυτοί. Προσφάτως ανεδείχθη πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης, ουδής εκ των αρχαιών τον στήριξε, ψήφιζαν οι περισσότεροι εξ αυτών είτε Αχτσιόγλου είτε Τσακαλώτο. Είναι πολύ δύσκολο να περάσουν το μήνυμα στο κέντρο των Αθηνών σε ό,τι αφορά δηλαδή την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι επιλογές όλες ήταν άστοχες, όπως προείπες όταν συνομιλούσες με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Είχες απόλυτο δίκιο, Έφη. Όχι μόνο άστοχες, ήταν τέτοιες οι επιλογές στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα που εξαφάνισαν κυριολεκτικά όλο το ΣΥΡΙΖΑ από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα τώρα βλέπουμε αλλοπρόσαλες καταστάσεις. Απ' τη μία βγαίνει και δικαίως φυσικά η Σία Αναγνωστοπούλου ως αριστερή επί δεκαετίες και λέει εγώ δεξιό δήμαρχο δεν ψηφίζω. Βγήκε ο Ηλίας ο Γρηγόρης επίσης τόσο στα social media όσο και δημοσίως και είπε εγώ δεξιό δήμαρχο δεν ψηφίζω. Άρα επειδή είναι πολιτική δήλωση τάσσονται στο πλευρό Πελετίδη. Και ο Ρόρος έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που έλεγε πέστε μου ποιος εκ των δύο πιστεύει για το φράγμα. Δηλαδή σε κουβέντες να είμαστε. Δηλαδή τι λέει ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ της τοπικής αυτοδιοίκησης που εξατμίστηκε, εξαφανίστηκε, πήγε σπίτι του. Ότι μπορώ να ψηφίσω και δεξιά. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά σε πολιτικό επίπεδο. Έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έχει χάσει την μπάλα, το να εξαφανίσει το δεύτερο κόμμα στη χώρα, σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, πρόκειται περί επιτεύγματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι διεργασίες και ζυμώσεις γίνονται για τον δεύτερο γύρο των εκλογών, Δημήτρη. Τι λέει το ρεπορτάζ και ποιοι έχουν δηλώσει στήριξη στη μία ή στην άλλη παράταξη. Είπαμε, κυρία Αναγνωστοπούλου, με δήλωσή της δεν στηρίζει δεξιό υποψήφιο. Ο κύριος Γρηγόρης δεν στηρίζει δεξιό υποψήφιο. Έχουμε όμως και άλλες δηλώσεις στήριξης υπέρ της παράταξης Βόλη. Οπωσδήποτε. Πρώτος και καλύτερος βγήκε ο Πέτρος Ψωμάς, ο επικεφαλής. Από χθες, μάλιστα. Έτσι, της δημοτικής παράταξης Σπιράλ. Δήλωσε ότι τάσεται στο πλευρό του Κώστα Σβόλη. Νομίζω ότι άπαντες το γνωρίζαμε, άλλωστε έχει και πολλά στελέχη που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία ή εν πάση περιπτώσει είναι ενάντια στην λαϊκή συσπήρωση και κατά προέκταση στον Κώστα Πελετίδη, άρα άπαντες αναμέναμε αυτή την δήλωση. Τόσο ο Ψωμάς όσο και τα πρωτοκλασάτα του στελέχη, διότι το να λέει ένας επικεφαλής κάτι δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Αλλά όλα του τα πρωτοκλασσά τα στελέχη ετάξαν στο πλευρό αρχικός Ψωμά, δηλαδή στην οπτική να πάνε με Σβόλη, άρα αυτό έχει κλειδώσει.
Επίσης έκανε δηλώσεις και με καλούσε χθες σε πάρτι, σε ταράτσες, στο σπίτι, στο υπόγειο. Δεν κατάλαβα καλά γιατί ήρθε και σε μένα μήνυμα να πάω σε μια ταράτσα έφη. Ο Νίκος Νικολόπουλος, ότι τάσσεται στο πλευρό του Σβόλη. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν του κάνει καλό του Σβόλη, μάλλον κακό του κάνει. Δοθέντος ότι ο Σβόλης ναι μεν, ο γιατρός προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, θεωρείται ένας μετριοπαθής κεντροδεξιός, ένας άνθρωπος ήπιων τόνων, με μια πορεία ας πούμε που την χαρακτηρίζει η καθαρότητα και η διάβια. Τώρα, το να έρθει ο Νικολόπουλος και να λέει «Είμαι στο πλευρό σου, πάμε να ανατρέψουμε τον Πελετίδη και τα λοιπά», ο Νικολόπουλος ο οποίος προέρχεται... Και να γερνάει τα ποτά της νίκης. Έτσι, τώρα προέρχεται είναι... από το ακροδεξιό μπλοκ, υπόστήριξε και στις βουλευτικές τις πρόσφατες για να επικυρώσει το ιδεολογικό πολιτικό του background, τη νίκη, εκείνο το κόμμα που είναι κάτι μεταξύ ακροδεξιών, θρησκόληπτων, ένας αχταλμάς περίεργος. Και την ίδια στιγμή έχει και ένα, γενικά ένα αποτύπωμα στην ιστορία της πόλης που δεν υποβοηθά τον Σβόλη. Άλλωστε δεν έχει λαμβάνει κάτι περαιτέρω από τον Νικολόπουλο Σβόλης, δεδομένου ότι το δεξί του χέρι επί δεκαετίες η μάχη Σιώρου ήταν στο ψηφοδέλτιο του Σβόλη, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, άρα η πλευρά Νικολόπουλε εξάντλησε τη δυναμική της μέσω υποψηφίας που θεωρούνταν alter ego του Νίκου Νικολόπουλου. Δεν έχει κάτι άλλο εκτός από τις δηλώσεις. Δεν ξέρω εν κατακλείδη αν αυτές οι δηλώσεις τον ζημιώνουν και έχω την αίσθηση σε επίπεδο, σε μεγάλο ποσοστό, καλύτερα να μην μίλαγε, δηλαδή γιατί... Μάλλον κακό του κάνει Σβόλη. Η σιωπή κάποιες φορές είναι καλύτερη. Έτσι, είναι χρυσός που λέει είναι και ο λαός. Είναι χρυσός. Και θυμίζουμε ότι έχουμε και την δήλωση Κατσικόπουλου. Και ο Δημήτρης Κατσικόπουλος βγήκε σήμερα, τάχθηκε αυτός στο πλευρό του Σβόλη. Εντάξει, ο Δημήτρης έχει επιλέξει μια πορεία η οποία είναι μια πορεία που είναι στα όρια του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Κατεδείχθη αυτό όταν κατήλθε με τον Κώστα το Σπυλιόπουλο στις περιφερειακές εκλογές ενάντια στην απόφαση του Πασόκ να στηρίξει Κατσιφάρα. Μάλιστα. Πολέμησε έμεσα το Πασόκ και βοήθησε εμέσως πλην σαφώς το 19 το Φαρμάκι να αναδειχθεί περιφερειάρχης. Άρα ο Δημήτρης Κατσικόπουλος ουδέναν εξέπληξε, έτσι κινήθηκε και το 19 και είναι ακριβώς το όριο. Ναι, μεν Πασό καλά, αν κάτι δεν μου πηγαίνει καλά, ευχαρίστως ψηφίζω και Νέα Δημοκρατία ή βοηθώ τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας να προοδεύσει και να αναδειχθεί και εγώ περιφερειακή δήματος. Έτειναν τις αποφάσεις από την παράταξη Αϊβαλή για τον δεύτερο γύρο. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ένα ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλίου για το διωγμό και την ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα το 1923. Προσωπικές αφηγήσεις, μουσική της εποχής, άγνωστες φωτογραφίες και φιλμάκια από την Αμερική και την Ευρώπη. Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Μια συναρπαστική ταινία στο Μέγαρο στις 13 και 14 Οκτωβρίου. Μέγαρο, 16 Οκτωβρίου. Jordi Savall, Le Concert des Nations. Ο μεγάλος καταλανός αρχιμουσικός Jordi Savall, που οραματίστηκε και ανέδειξε τη διαχρονικότητα της παλαιάς μουσικής, παρουσιάζει με το διεθνούς φήμη σύνολό του δύο σπουδαία συμφωνικά έργα. Την Ιταλική Συμφωνία και το Όνειρο Θερινής Νύχτας του Φέλιξ Μέντελσον. Jordi Savall, Le Concert des Nations. Ένα κορυφαίο μουσικό γεγονός. Στις 16 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Μόνο έκπληξη δεν αποτέλεσαν για τους πατρινούς τα αποτελέσματα των εκλογών σε Πάτρα και Περιφέρεια, με άλλους να εμφανίζονται ικανοποιημένοι και άλλοι όχι τόσο. Ωστόσο, όλοι τους συμφωνούν πως η πόλη χρειάζεται περισσότερα έργα και επιτέλους να βρει το δρόμο προς την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Δύο γιατροί και οι δύο καρδιολόγοι, ο Κώστας Πελετίδης και ο Κώστας Βόλης, θα αναμετρηθούν την προσεχή Κυριακή για την ανάδειξη του νέου Δημάρχου της Πάτρας, με τους δημότες να θεωρούν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο το εκλογικό αποτέλεσμα τόσο στο Δήμο της Πάτρας, όπως άλλωστε και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου εκεί κρίθηκε από την πρώτη κιόλας Κυριακή. Καλό.
Σε Δήμο, Περιφέρεια, Πάτρα, σε ποιο από όλα. Για Δήμο μιλάω. Για Περιφέρεια όχι τόσο καλό. Ήθελα να είναι πιο πιεσμένα τα πράγματα. Πιστεύω ότι ο Πελετίδης έχει δείξει πολύ έργο εδώ πέρα και θα συνεχίσει να δείχνει. Σε Περιφέρεια. Σε Περιφέρεια θα δούμε. Κρατάω επιφυλάξεις. Σε Περιφέρεια ήταν αναμενόμενο το αβγεί ο κύριος Φαρμάκης. Για τους δημάρχους επεζότανε, μίλησε η Δημοκρατία. Ο κόσμος, η πλειοψηφία του πατρινού λαού ψήφισε τον κύριο Πελετίδη. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχτούμε. Δεν έχω λόγια. Ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά. Όχι. Εγώ είμαι ευχαριστημένη που βγήκε αυτός που ήταν. Κουκουέ, ο Πελετίδης. Αυτό είμαι ευχαριστημένη και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Αυτό πάντως που ζητούν τώρα οι πατρινοί είναι έργα και μάλιστα έργα ουσιαστικά και με μέλλον. Καλώντας τον νέο δήμαρχο, όποιος κι αν είναι, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και να αλλάξει την εικόνα της πόλης, οδηγώντας την στην ανάπτυξη. Εξελίχθηκε, το αποτέλεσμα ήταν με βάση αυτά που διαισθανόταν ο απλός πολίτης και αυτό το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί. Τώρα το αποτέλεσμα αυτό κατά πόσο θα βοηθήσει την ποιότητα της πόλης για να πάμε προς το αύριο που όλοι ονειρευόμαστε και θέλουμε για τα παιδιά μας. Θα πρέπει ο μακροβιότερος δήμαρχος της πόλης, ο Πελετίδης που είναι μετά τον Καράβολα, θα πρέπει να προσέξει και να φτιάξει, να ανοίξει κάποιον δρόμο, σαν την Γρογοποτάμου για παράδειγμα ή σαν την... σαν τη Θουκυδίδου, να μην φέρω άλλα παραδείγματα. Θα πρέπει να τελειώσει το αποχευτικό έργο της πόλης, έτσι που έχει μείνει και αυτό στα σκαριά. Θα πρέπει να αυξήσει το πράσινο, γιατί δεν είναι αύξηση το πράσινο, ένα νότιο πάρκο που δεν είναι στην ουσία πάρκο κατά τις απαιτήσεις της δικές μου και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θα πρέπει η πόλη να καθαριστεί. Εντάξει, αναμενόμενα είναι, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Αυτό που ανέφερε ο Ανδρέας. Πρέπει να ανοίξει, πιστεύω, πρέπει να η Μαρίνα είναι ένα τρομερό κεφάλαιο. Η Πάτρα είναι ένα τρομερό κεφάλαιο για τη Μεσόγειο, για την Ελλάδα. Δεν το έχουμε αντιληφθεί. Μπορεί να γίνει ένα city tours εδώ, μια city holidays, όλο τον χρόνο. Γιατί ο κόσμος, η Βόρεια Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη θέλουν πόλεις, όπως είναι η Βαρκελόνη. Άρα η Πάτρα μπορεί να γίνει, θέληση πρέπει, αλλά θέλει, όχι μόνο πρέπει να ανοίξει ο Πελετίδης μέτωπο, να ανοίξει και τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, η Μαρίνα δεν μπορεί να συντηρηθεί από το Δήμο. Δεν μπορεί να βρει χρηματοδότηση ο Δήμος για τη Μαρίνα. Η Μαρίνα πρέπει να μπει σε διεθνή διαγωνισμό με τα πρότυπα που θέλει ο κύριος Πελετίδης, με τα πρότυπα που θέλει ο Δήμος, και να ανοίξει σε διεθνή διαγωνισμό να το πάρουν εταιρείες και να γίνει ανάπτυξη, να έρθουν σκάφη. Τρεις κουβέντες μόνο. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Θέλει Πάτρα. Θέλει πολλή δουλειά ακόμη. Λείπουν πολλά βασικά πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν σχεδιασμός, όραμα και πολλή δουλειά. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας καταγράφηκε την περασμένη Κυριακή. Μία ασθενής άρχισε να χτυπά τη γυναίκα στο προάβλιο του νοσοκομείου και τελικά την τραυμάτισε ελαφρά. Εκείνο που ζητούν οι εργαζόμενοι είναι να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για να μην μένουν έκθετοι σε τέτοια περιστατικά. Υπάλληλος ασφαλείας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας δέχτηκε χτυπήματα από μια γυναίκα ασθενή του νοσοκομείου την Κυριακή το απόγευμα. Ένα περιστατικό που καταδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει στην βαρδιά τους. Άλλο ένα περιστατικό είχαμε την Κυριακή το βράδυ ξυλοδαρμού σε συναδέλφισσα εργαζόμενοι στο τμήμα ασφάλειας του νοσοκομείου μας, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, αυτή τη φορά από ασθενή. Τον πρώτο εργαζόμενο που αντίκρισε αυτή η ασθενής έκρινε ότι θα πρέπει να επιτεθεί με γροθιές και να ασκήσει σωματική βία. Είναι αδιανόητο να έρχεται εργαζόμενος να βάρδια στο νοσοκομείο μας, να θέλει να λειτουργήσει και να βγάλει την βάρδιά του αντιμετωπίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο και να έχει και τον κίνδυνο και τον φόβο αν θα γυρίσει σώος και αυλαβής στο σπίτι του. Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προσθεθούν σε εκείνα της δημόσιας βίας που καταγράφονται καθημερινά από άτομα που κατέχουν δημόσιες θέσεις και που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδοκιμαστεί στην πράξη. Συνεπώς, οι ασθενείς ανακυκλώνουν τη βία που συναντούν στον περίγυρό τους μέσω τηλεοράσεων και άλλων μέσων. Αυτά τα φαινόμενα έρχονται και προστίθονται συνεχόμενα στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, τη στιγμή μάλιστα που βλέπουμε και αξιωματούχους γνωστούς στη χώρα μας να αντιμετωπίζουν
να έχουν ως τρόπο δράσης και αντίδρασης την βία και τους ξυλοδαρμούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό. Η λήψη μέτρων είναι επιβεβλημένη για να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Εμείς κρούμε το κόδωνα του κινδύνου προς οποιαδήποτε κατένθεση σε όλους τους αρμόδιους να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προληπτικά, έτσι ώστε να αποσοβήσουμε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις και ακόμη χειρότερες στο μέλλον στα δημόσια νοσοκομεία που να έχουμε θύματα ξυλοδαρμών εργαζόμενων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.